Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, για να αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα μιλήσουμε για MT's, όπως είδατε και από τον τίτλο. Αλλά αντί να σας δείξω μόνο τις άτυχες συσκευασίες από τα προϊόντα που χρησιμοποίησα, θα σας δείξω και με ποια προϊόντα τα αντικατέστησα. Είτε γιατί δεν με ικανοποίησαν 100%, είτε γιατί ήθελα να αγοράσω και να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε ποια είναι αυτά, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Όπως πάντα, αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμη στο κανάλι, κάντε το τώρα, πατήστε το κουμπί εγγραφή αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί αυτό με βοηθάει και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, okay? Λοιπόν, θα ξεκινήσω από setting powder. Τον προηγούμενο καιρό δοκίμασα διάφορες πούδρες. Ανάμεσά τους ήταν και η Flower της Beauty Bakery αλλά και αυτή εδώ της Fenty Beauty. Με ικανοποίησαν και οι δύο πάρα πολύ. Ωστόσο, επειδή έψαχνα να βρω μία πούδρα χωρίς talc, η Flower της Beauty Bakery μου άρεσε ένα τσικ παραπάνω και αυτή είναι η πούδρα που αγόρασα και νομίζω ότι θα μου πάρει πολύ καιρό για να ερωτευτώ νέα πούδρα από εδώ και πέρα, γιατί μου αρέσει πολύ και η σύνθεσή της αλλά και ο τρόπος που στέκεται στην επιδερμίδα. Μπορείς να κάνεις baking, μπορείς να τη χτίσεις χωρίς ποτέ να φαίνεται βαριά και να κολλάει στα ξηρά σημεία της επιδερμίδας. Την προτείνω και σε ξηρές επιδερμίδες, εκτός από λιπαρές για σετάρισμα. Επίσης, μία πούδρα η οποία μου κάνει πολύ καλή εντύπωση τον τελευταίο καιρό είναι αυτή εδώ της Catrice, η 5-in-1. Νομίζω ότι την είχα βάλει και σε βίντεο με αγαπημένα. Είναι με talc βέβαια, αλλά είναι μία πολύ καλή οικονομική πρόταση και μία ωραία πούδρα για να έχετε μαζί σας στο δρόμο, στην τσάντα σας, για να κάνετε ένα touch-up γρήγορο στο μακιγιάζ σας. Συνεχίζω με μάσκαρα και έχω τελειώσει αρκετές τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, η αδιάβροχη που τελείωσα ήταν αυτή εδώ της Tarte, η Lights Camera Splashes. Μου άρεσε πάρα πολύ στη διάρκεια της ως αδιάβροχη, ωστόσο δεν μου μάκραινε και πάρα πολύ τις βλεφαρίδες και την αντικατέστησα με την No Smudge Waterproof Mascara της Bobbi Brown, η οποία, παιδιά, είναι συγκλονιστική. Την έχω δοκιμάσει σε θάλασσα, σε πισίνα, σε γυμναστήριο, που εγώ κλείνω πολύ τα μάτια μου όταν γυμνάζομαι, τρέχει ο υδρότας και εκεί είναι το μεγάλο τεστ για μία μάσκαρα, είτε είναι αδιάβροχη είτε δεν είναι. Να σας πω ότι σε μία διάβροχες μάσκαρα τελείωσα αυτό εδώ το δείγμα της Too Faced, το Better Than Sex. Παιδιά, είχα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό να δοκιμάσω αυτή τη μάσκαρα γιατί δεν την είχα δοκιμάσει ποτέ και αυτό το δείγμα ήταν σχεδόν άδειο, δηλαδή μία που την έβαλα από τη μία πλευρά και μία που τελείωσε και πολύ απογοητεύτηκα από αυτό. Η μίνι συσκευασία αυτής εδώ της Too Faced Damn Girl μου κράτησε αρκετό καιρό και είναι μία από τις αγαπημένες μου μάσκαρα, σας το έχω πει. Και επίσης τελείωσα και την Lash Princess της Essence, πολύ τίμια επιλογή για οικονομική μάσκαρα. Οι δύο μάσκαρα τώρα που δεν μου τρέχουν, δεν αφήνουν κομματάκια, έχουν μεγάλη διάρκεια και τις έχω λατρέψει τον τελευταίο καιρό, είναι η Extreme Dimension της MAC, σας έχω ξαναμιλήσει για αυτή σίγουρα, και η Atlas, η καινούργια μάσκαρα του Marc Jacobs, που σίγουρα θα χρησιμοποιήσω μέχρι τέλους και την τσέκαρα και αυτή. Και αυτή στο γυμναστήριο δεν τρέχουν με τίποτα. Πάμε σε concealer, να σας πω ότι τελείωσα αυτό εδώ το Revolution Conceal and Define. Μου παίρνει πάρα πολύ καιρό να τελειώσω concealer και μου έκανε εντύπωση που το τελείωσα αυτό. Έχω ήδη πάρει αντικατάσταση, αλλά είναι λίγο ανοιχτόχρωμη απόχρωση για καλοκαίρι από το ίδιο. Και το έχω αντικαταστήσει στις σωστές αποχρώσεις πλέον με το Waterweight Concealer της MAC, όπως επίσης και αυτό το Intensive Skin Serum Concealer της Bobbi Brown. Λοιπόν, αυτά είναι δύο concealer τα οποία είναι πολύ ελαφριά στη σύνθεσή τους. Αυτό εδώ της MAC είναι πιο υδαρές ακόμη. Έχουν και τα δύο ωστόσο πολύ καλή κάλυψη και τα προτείνω και σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε εσάς που έχετε πιο λεπτές γραμμές και ρητίδες και σε πιο ξηρές επιδερμίδες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι αυτά τα δύο και θα τα χρησιμοποιώ σίγουρα εναλλάξ. Να σας πω και τις αποχρώσεις που έχω, είναι NW20 και η Natural Stow Concealer της Bobbi Brown, το Serum Concealer, ξαναλέω. Πάμε σε bronzer και ξέρετε ότι έχω λατρέψει αυτό εδώ το duo της Natasha Denona, το Bronze & Glow. Από εδώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο bronzer, οπότε αυτό με το οποίο το έχω αντικαταστήσει τον τελευταίο καιρό είναι αυτή εδώ η πούδρα της Bobbi Brown, Illuminating Bronzing Powder, στην απόχρωση 4 Aruba. Φανταστική απόχρωση, τη φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου, σου δίνει αυτό το ωραίο μπρονζέ ηλιοκαμένο αποτέλεσμα χωρίς να φαίνεται πολύ καφέ, χωρίς να σου κάνει μουτζούρες, χωρίς να φαίνεται πολύ βαρύ το μπρόντζερ σου, κόλλησα. Και μπορείτε να διαλέξετε και μια από τις άλλες αποχρώσεις βέβαια, αν είστε πιο ανοιχτόχρωμες ή πιο σκουρόχρωμες από μένα.
Σε προϊόν για τα φρύδια θα πάμε τώρα και αυτό εδώ είναι της Αναστάσια, το κλασικό με χρώμα τζέλ για τα φρύδια, το οποίο το τελείωσε, όπως βλέπετε και η συσκευασία, έχει αρχίσει και ξεβάφει και έχει ταλαιπωρηθεί και το αντικατέστησα με ένα προϊόν της MAC. Μου άρεσε πάρα πολύ το Eyebrows Big Boost Fiber Gel, αυτό εδώ, το έχω στην απόχρωση brunette και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ. Τώρα, αν παρακολουθείτε καιρό το κανάλι, θα ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή που δοκίμασα αυτά εδώ τα lip gloss από τη Jouer, τα ερωτεύτηκα. Και αυτό γιατί δεν κολλάνε, σου δίνουν αρκετό χρώμα και κάνουν τα χείλη σου να φαίνονται πιο ζουμερά και πιο glossy. Τελείωσα την απόχρωση Champs-Élysées και την αντικατέστησα με αυτά εδώ τα gloss από την Bobbi Brown. Είναι το Crushed Oil Infused Gloss, παιδιά, πιο ενυδατικό gloss δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου. Θα τα σποτσάρω αυτά και τα δύο για να τα δείτε. Είναι οι αποχρώσεις Love Letter και In The Buff και τις ξέρω απ' έξω γιατί τα χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά. Μπορείτε να κάνετε περίγραμμα με ένα μολύβι και να γεμίσετε τα χείλη σας μετά με το lip gloss. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου τρόπος να τα εφαρμόζω εγώ. Ή αν είμαι σε βιασύνη, ξέρετε, το πρωί παίρνω το lip gloss και φεύγω. Δεν έχω χρόνο για περιγράμματα. Λοιπόν, αυτό είναι το Love Letter και αυτό είναι το In The Buff. Πολύ ωραία ροζάκια. Νομίζω ότι ταιριάζουν σε κάθε επιδερμίδα και μ' αρέσει που έχουν χρώμα και αναδεικνύουν και το φυσικό χρώμα των χιλιών σας. Όσον αφορά στο skincare τώρα, τελείωσα αυτή εδώ την κρέμα ματιών, η οποία είναι από την Estée Lauder, λέγεται Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex. Είναι μια καταπληκτική κρέμα σε μορφή gel, πάρα πολύ ελαφριά αλλά και ενυδατική για την περιοχή κατά από τα μάτια και τις λεπτές γραμμές. Μια κρέμα που έχει την ιδιότητα ότι μας προστατεύει και από το blue light, αυτή δηλαδή την ακτινοβολία που εκπέμπουν οι οθόνες των υπολογιστών μας, τα κινητά, οι τηλεοράσεις. Γενικά περνάμε πάρα πολλές ώρες μπροστά από μια οθόνη και νομίζω ότι αυτή την κρέμα τη χρειαζόμαστε όλες στη ζωή μας. Θα την ξαναγοράσω λοιπόν σύντομα. Προς το παρόν όμως χρησιμοποιώ αυτή εδώ από την Darphin και είναι η Ideal Resource Restorative Bright Eye Cream και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη συγκεκριμένη, ειδικά για το γεγονός ότι δίνει φωτεινότητα στην περιοχή γύρω από τα μάτια και τα κάνει να φαίνονται πιο ξεκούραστα. Χρησιμοποίησα επίσης την Elemis Pro Collagen Marine Cream και αυτή την τελείωσα. Αυτή λοιπόν είναι μια κρέμα, παιδιά, η οποία έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Αυτή δεν την έβαλα εγώ στο πρόσωπό μου, ούτε την είχα αγοράσει. Ήταν σε ένα advent calendar και επειδή ήθελα να τη χρησιμοποιήσω με έναν τρόπο, την έβαζα εδώ στον ντεκολτέ αλλά και στην περιοχή του λαιμού, γιατί λέω κολαγόνο έχει, κάτι θα κάνει για να βοηθήσει να μην έρθουν στη ζωή μου τόσο γρήγορα αυτές οι λεπτές γραμμές που εμφανίζονται στο λαιμό και μετά δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε και πώς να το σώσουμε. Η κρέμα που χρησιμοποίησα επίσης και μου κάτσε καλά στην επιδερμίδα μου ήταν αυτή εδώ του Coré Greek Yogurt 48 Hour Moisture Pro Day Cream Gel. Είναι σε ελαφριά μορφή gel, οπότε αυτό σημαίνει ότι και τη ρούφηξε η επιδερμίδα μου και δεν μου άφηνε γυαλάδα. Αρκετά καλή. Έχω τρελαθεί όμως και θα τρελαθείτε κι εσείς αν είστε λιπαρές, πολύ λιπαρές κορίτσια μου, με αυτή εδώ την Original Skin Matte Moisturizer with Willow Herb της Origins. Αυτή λοιπόν την χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό, είναι πάρα πολύ δροσερή, πάρα πολύ ελαφριά σε μορφή gel επίσης και σας αφήνει εντελώς ματ, δηλαδή σε σημείο που αν έχετε κανονική επιδερμίδα και τη βάλετε θα νομίζετε ότι δεν έχετε ενυδατωθεί αρκετά και όμως προσφέρει και ενυδάτωση, μυρίζει υπέροχα, διακριτικά και δροσερά, έχει μια μυρωδιά εσπεριδοειδών και μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε σε ντεμακιγιάζ ματιών, να σας δείξω αυτό εδώ το πολύ κλασικό και αγαπημένο προϊόν Take the Day Off της Clinique και αυτό τελείωσε και αυτή η μίνι συσκευασία που είχα αγοράσει τελειώνει και τώρα με το 50% αγόρασα και ακόμα ένα μπουκάλι τέτοιο γιατί δεν μπορώ να ξεμείνω και δεν μπορώ να το αντικαταστήσω με κανένα άλλο, μ' αρέσει πάρα πολύ για να φερώ το μακιγιάζ των ματιών και των χιλιών. Συνεχίζω με αυτομαυριστικά και σας έχω μιλήσει για αυτό εδώ το προϊόν, για την Bronzing Mousse από την εταιρεία Saint Tropez, ένα από τα καλύτερα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει εγώ, είμαι ενθουσιασμένη, το τελείωσα και πραγματικά δεν ήθελα να τελειώσει, αλλά μου κράτησε και αρκετό καιρό και αυτό είναι το αρκετά εντυπωσιακό. Είναι μια mousse η οποία έφευγε ομοιόμορφα το μαύρισμα όταν τη χρησιμοποιούσα, δεν μου άφηνε σημάδια και λεκέδες στην επιδερμίδα και την εφαρμόζεται από 1 έως 3 ώρες ανάλογα με το πόσο βαθύ
καθήκη σκούρο θέλετε το μαύρισμά σας να είναι και αμέσως μετά πρέπει να την ξεπλύνετε. Έτσι, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σε κάθε αυτομαυριστικό προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε, γιατί το καθένα έχει δικούς του όρους και κανόνες και δεν θέλω να την πατήσετε. Έχω αντικαταστήσει αυτό το προϊόν ωστόσο με το Isle of Paradise της Self Tanning Drops, αυτές εδώ τις σταγόνες που αναμειγνύεις με την ενδετική σου κρέμα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι 100% ικανοποιημένη από αυτό, γιατί δεν έχω βρει ακόμα ακριβώς την αναλογία που θέλω για να πετύχω το χρώμα που θέλω, αλλά εντάξει, είναι λίγο trial and error που λένε στα αγγλικά. Πρέπει λίγο να το δοκιμάσεις, να πειραματιστείς και να βρεις τη σωστή αναλογία σταγόνας στην ενυδατική σου για να πετύχεις το τέλειο αποτέλεσμα. Πάμε και σε αφρόλουτρο. Τελείωσα αυτό εδώ το Sour Gel Christmas Joy Chai Latte. Απίθανη μυρωδιά από τη Messinian Spa. Αν το βρω κάπου, ξέρω ότι ήταν συλλεκτικό χριστουγεννιάτικο, αν το βρω κάπου όμως σίγουρα θα το ξαναγοράσω. Παιδιά, μυρίζει σαν το chai latte από τα Starbucks. Είναι συγκλονιστικό. Και επίσης τελείωσα και αυτό εδώ το body yogurt με βιολογικό ελαιόλαδο και καρύδα, αλλά και κάναβι. Θα το ανοίξω για να δείτε πόσο πολύ άδειο είναι. Λοιπόν, το body yogurt έχει μια πολύ ωραία δροσερή υφή. Το αντικατέστησα με επίσης το body yogurt της Messinian Spa, γιαούρτι και αλόι. Και το αφρόλουτρο θα το αντικαταστήσω με αυτό εδώ, γιαούρτι και αλόι επίσης από Messinian Spa. Μ' αρέσουν και τα δύο πολύ, οπότε δεν έχω κανένα λόγο να πειραματιστώ και να τα αλλάξω. Προχωράω σε μάσκες και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο. Θέλω να σας μιλήσω για αυτές εδώ τις μάσκες, για αυτή συγκεκριμένα που τελείωσα, είναι η Flash Mud από την Glam Glow, μία από τις πιο αγαπημένες μου μάσκες για καθαρισμό, για απολέπιση, για λάμψη στην επιδερμίδα, φανταστική και μυρίζει και τέλεια, αλλά επειδή έχω αυτή εδώ την... Αχ, όχι, λάθος έφερα. Λοιπόν, επειδή έχω αυτή εδώ λοιπόν την Super Mud, την οποία χρησιμοποιώ και κάνει τον απόλυτα βαθύ καθαρισμό, δεν έχετε ιδέα πώς ανοίγει τους πόρους, δεν θα αντικαταστήσω την άλλη ακόμη, γιατί δεν τη χρειάζομαι, κάνω τη δουλειά μου και με αυτή. Και το τελευταίο προϊόν που θέλω να σας δείξω είναι η Gravity Mud, αυτή εδώ είναι, της Glam Glow, αυτή ήταν η εκδοχή με το Glitter, είναι η συσφυκτική μάσκα της σειράς και φυσικά την έχω αντικαταστήσει και έχω αγοράσει καινούρια συσκευασία, έχει και αυτή Glitter μέσα. Αυτή είναι μια μάσκα που τη βάζεις στο πρόσωπό σου, την αφήνεις να στεγνώσει και την ξεφλουδίζεις και βρίσκω ότι κάνει δουλειά στη συσφυξή και σας το έχω ξαναπεί, αυτά είναι classic, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα. Αυτά για σήμερα, thank you που είδατε και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε αρκετά ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να πατήσετε το like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας και φυσικά περιμένω τα σχόλιά σας για προϊόντα που κι εσείς έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι τέλους και σας ενθουσίασαν, τα σχόλιά σας για τα προϊόντα που σας έδειξα σήμερα και προτάσεις βέβαια όπως πάντα για το τι άλλα βίντεο θέλετε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Σας φιλώ πολύ πολύ καλά μπάνια, καλές διακοπές, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ψυχική ηρεμία και να αγαπάτε τους γύρω σας και να τους το λέτε και να τους το δείχνετε. Φιλιά πάρα πολλά, θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!